συγκεντρωθήκαμε και όχι για ένα χρόνο, ήταν για τα 3 χρόνια τα οποία πέρασαν στη διάρκεια που είμαστε εμείς σε περιφερειακή αρχή. Κάθε αντιπεριφερειάρχης ανέπτυξε το θέμα το οποίο όφιλε να πει και τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα ακούστηκαν οι απόψεις, θετικές ή αρνητικές. Θεωρούμε όμως ότι είχε καλή έκβαση το πράγμα, με την έννοια ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν η πραγματικότητα, είναι τι είχαμε σκοπό να κάνουμε όταν αναλάβαμε την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πράγματι αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν για μας μια μπούσουλα, η οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε και για τα επόμενα χρόνια που πιστεύω ότι θα είμαστε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τι ήταν αυτό που είχατε βάλει μέσα στο σχεδιασμό τριετίας και το οποίο δεν έγινε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίσαμε βέβαια τα έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Όλα τα έργα τα οποία εμείς είχαμε σαν στόχο και για τυχείο θα έλεγα ήταν βασικά 3 πράγματα τα οποία, όπως ξέρετε, είναι το Σκόρης Γεφύρη, το νοσοκομείο, το λοβοκομείο, όλα αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Ειδικά το θέμα του φράγματος Σκόρης Γεφύρη, είμαστε στο τέλος. Πιστεύω ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά θα παραδοθεί, θα γίνουν τα εγγένεια και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα έχουν δρομολογηθεί με τον τρόπο τον οποίο είχαμε υποσχεθεί στους χιώτες ψηφοφόρους. Άρα δεν έμεινε δηλαδή κάποια εκκρεμότητα. Κοιτάξτε, τα έργα για να ξέρετε ότι τα έργα για να γίνει ένα έργο μάλλον χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, ειδικά στο δημόσιο υπάρχουν τόσοι νόμοι, τόσες αντιδράσεις που καθυστερούν πάντοτε κάποια σκέψη, κάποιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν έχουμε βγει έξω από τα προβλεπόμενα χρονικά όρια, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, στην παράκαμψη του δρόμου. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι μας καθυστερούν. Τέτοιου είδους καθυστερήσεις θα υπάρχουν και πιστεύω ότι πάντοτε υπάρχουν εμπόδια, τα οποία όμως προσπαθούμε να τα παρακάμψουμε.